Στο αμφιθέατρο του Λεοντίου Λυκείου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Μέρης Ποιότητας Ζωής κόβει την πρωτοχρονιάτικη πίτα του. Καλησπέρα σας. Τι κάνουμε? Βλέπω η αίθουσα γέμισε. Έχουμε ωραία διάθεση έτσι να περάσουμε καλά. Είναι γιορτή σήμερα, να ξέρετε. Είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή για το σύλλογο μας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είστε στο λέω πέρα. Η παρουσιάστρια της βραδιάς, η Μαρίνα Δεκούλου, είναι μαζί μας και μέλος του συλλόγου βέβαια. Καλησπέρα Μαρίνα. Καλησπέρα Εριέλα, τι κάνετε? Μια χαρά. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Καλή χρονιά να έχουμε. Ήταν εξαιρετικό που μας καλύψατε για τη βραδιά. Ευχαριστούμε πολύ. Μια ευχή για την καινούργια χρονιά, για τον κόσμο που ήρθε και για τον κόσμο που δεν ήρθε. Καταρχήν, να ευχαριστήσουμε τον κόσμο που ήρθε. Πραγματικά θεωρώ ότι ο κόσμος που έρχεται σε εμάς στο Σύλλογο Δίπλα είναι η δύναμή μας. Είναι ο λόγος που συνεχίζουμε και προχωράμε. Και η αίθουσα γέμισε. Εγώ που τους έβλεπα από πάνω τους χάρηκα πάρα πολύ. Θεωρώ ότι ήταν μια εξαιρετική βραδιά, πολύ διαφορετική από τις άλλες. Και εύχομαι σε όλους πάνω απ' όλα υγεία και τύχη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Επίσης, Αριέλα, να είσαι καλά. Σε αυτό το δρόμο σας καλούμε όλους να προχωρήσουμε μαζί. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά σε όλους σας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους εκείνους μου, αλλά και στους εκείνους μου σε εσάς που δεν σας αναφέρατε, αλλά σας κρατάμε φυσικά στην καρδιά, στην ψυχή. Σας κρατάμε ζεστά στο μυαλό μου, γιατί εσείς είστε πραγματικοί αγκαταπραγμάτευτη δύναμη μου. Μαζί μας έχουμε τον Γιώργο Κουτελάκη, πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ποιότητας Ζωής, επικεφαλής της παράταξης Ποιότητας Ζωής, δημοτικό σύμβουλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε σένα, σε αυτούς που σας παρακολουθούν το κανάλι σε όλες τις εκφάνσεις. Να είστε καλά όλοι σας. Μια ευχή για την καινούργια χρονιά. Είναι μια δύσκολη χρονιά, δεν μπαίνει πολύ ευχάριστα. Σε ένα πλανήτη που δοκιμάζεται από τις κλιματικές αλλαγές και από την κλιματική αλλαγή, σε μια χώρα που ταλανίζεται στα εθνικά της θέματα και σε μια πόλη που ζει την παραλυτική αδράνεια μιας δημοτικής αρχής. Είμαστε εδώ, είμαστε αισιόδοξοι από ό,τι είδατε και σήμερα με πάρα πολύ κόσμο που μας αγαπά, για να μπορέσουμε στο μέγεθος των δικών μας δυνάμεων να αλλάξουμε τουλάχιστον για την πόλη μας, αυτή είναι η δική μας μικρή φιλοδοξία, τα δεδομένα. Ευχόμαστε σε όλους τους φίλους μας, αλλά κυρίως όλους τους πολίτες της Νέας Μήνης και τους συνδημότες μας, να είναι μια καλή χρονιά, να είναι μια αισιόδοξη χρονιά, να μην αντιμετωπίσουμε άλλα προβλήματα και να βαδίσουμε σε ένα δρόμο που θα δίνει χαμόγελο στα σπιτικά και προκοπή. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή χρονιά. Σας ευχαριστούμε και εμείς για την παρουσία σας. Ευελπιστούμε για τη συμμετοχή όλο και περισσότερο στις δράσεις, σε δράσεις που να τους ενδιαφέρουν και να κάνουν τη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Όσοι επιθυμούν, είναι ευπρόσδεκτοι να εγγραφούν στο Σύλλογο, στο Τμήμα Νεολαίας, να έρθουν σε επαφή μαζί μας από κοντά ή μέσω και των σελίδων μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να επιτείνουμε συνεχώς αυτή τη δράση που έχουμε μόλις ξεκινήσει με πάρα πολύ όρεξη και ζωντανή. Σας περιμένουμε όλους κοντά μας. Σας ευχαριστώ. Ο Σωτήρης Σαμαρτζιάν, μέλος της Νεολαίας της Ποιότητας Ζωής, είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Σωτήρη. Καλησπέρα. Είσαι παιδίατρος, είσαι μέλος της Νεολαίας, απαιτητικά και τα δύο. Πώς συνδυάζονται για έναν νέο άνθρωπο, ο οποίος αποφασίζει να συμμετέχει σε ένα σύλλογο κάνοντας έργο? Μάλιστα. Αυτό που με ρώτησες είναι καθημερινή μου δυσκολία το να το περιγράψω. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει χρόνος, γιατί μπορείς να βρεις τα πράγματα που σε ενδιαφέρουν προστιθέμενες αξίας. Δηλαδή, θα μπορούσα να σου πω ότι ασχολούμαι και με άλλα πράγματα ακόμα που όντως συμβαίνει. Δεν είναι δύσκολο, είναι όντως τα ενδιαφέροντά μου, οπότε και στη δουλειά περνάω καλά και όταν ασχολούμαι μετά του συλλόγου κάνω κάτι που με ενδιαφέρει και μου αρέσει. Και μία ευχή για την καινούργια χρονιά. Μία ευχή για την καινούργια χρονιά. Έχω πολλές ευχές για την καινούργια χρονιά. Θα μείνω στο περισσότερη σύνεση. Αυτό. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Εύχομαι καλή χρονιά σε όλους. Υγεία σε εσάς, προσωπικά, στις οικογένειές σας και γενικά την πόλη μας. Να πραγματικά αυτά που είπε προηγουμένως ο Γιώργος να γίνουν πραγματικά.
προσωπικότητα και να μπορέσουμε να ανασάνουμε και σε άλλα πράγματα. Και για τα παιδιά και σε άλλα. Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε που είστε πάντα κοντά μας όλοι μαζί να βοηθάμε όπου υπάρχει ανάγκη. Να είστε καλά, ευλογημένοι και να είστε. Η Αντιπρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ποιότητας Ζωής, Μαριαλένα Αγγελίδου και Δημοτική Σύμβουλος, είναι μαζί μας. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ. Μια ευτυχισμένη και ειρηνική χρονιά για όλο τον κόσμο, για όλους τους φίλους που μας τιμούν απόψε με την παρουσία τους. Ήταν μια γιορτή πολύ γεμάτη, με πολύ σπουδαίο ποικίλο πρόγραμμα και μας τίμησε πάρα πολύς κόσμος και αυτό για μας είναι επιβεβαίωση του έργου του Συλλόγου μας και της Δημοτικής μας Παράταξης Ποιότητας Ζωής. Σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας και να ξέρετε ότι θα συνεχίσουμε ακόμα πιο δυναμικά για την προσφορά στον πολιτισμό, στην τέχνη και στον συνάνθρωπο στις δύσκολες μέρες που ζούμε. Σας ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ για όλα επίσης. Να είστε καλά. Που συγκεντρώνουν αυτά τα στοιχεία, να τους αγαπάμε και να τους εκτιμάμε. Όπως είναι ο Γιώργος Μουτελάκης και οι συνεργάτες του. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό που είναι, για αυτό που κάνει, για την πόλη μας και όχι μόνο. Και θα είμαστε πάντα ευγνώμονες, γιατί ήταν εκείνος που μας βοήθησε το 2004 να στήσουμε αυτό το μνημείο στην Άνω Νέα Σμύρνη, το αφιερωμένο στη γενοκτονία των προγόνων μας και να έχουμε και εκεί κοντά το σύλλογό μας. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Θα συνεχίσουν να το κάνουμε και πραγματικά το διαδίδουν μέχρι και το σημικό τείχος, όπως είδατε, δυστυχώς δεν έδωξε ο ήχος. Στα πέρα του κόσμου, συγχαρητήρια στο σύλλογό σας. Χρόνια πολλά. Μαζί μας έχουμε τον Κωστή Αναγνωστόπουλο, Δημοτικό Σύμβουλο, πρώην Πρόεδρο του Συλλόγου Ποιότητας Ζωής και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τώρα. Καλησπέρα, Κωστή. Καλησπέρα. Σας εύχομαι καλή χρονιά. Για άλλη μια φορά ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε εδώ και καλύψατε το γεγονός. Πάντα πάρα πολύ επαρκώς και πάρα πολύ ωραία. Βλέπουμε ότι, όπως και σε κάθε εκδήλωση που κάνετε, οι νέοι έχουν το δικό τους μέρος. Ναι. Ναι, φέτος ξεκίνησε και το τμήμα νέων που έχει ξεκινήσει με κάποιες πρωτοβουλίες, εκδρομές, πάρτι και μια ποδοσφαιρική ομάδα που συστήνεται σιγά σιγά. Και βέβαια θέλουμε να μπορέσουμε να ενεργοποιήσουμε την νεολαία ώστε και αυτή να μπορέσει να ενταχθεί δυναμικά στο σύλλογο μας. Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια και καλή χρονιά. Επίσης καλή χρονιά και σε εσάς. Να είστε καλά. Ο Θοδωρής Καστόρης, Δημοτικός Σύμβουλος, είναι μαζί μας. Καλή χρονιά, καλησπέρα. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ που είσαστε και εσείς μαζί μας σήμερα. Μία ευχή για το Σύλλογο Ποιότητα Ζωής και για όλα του τα μέλη. Καταρχάς, να έχει υγεία όλος ο κόσμος και μια και είναι σύλλογος, δράσεις πολλές για τη Νέα Σμύρνη. Εμείς είμαστε μέλη σε αυτό το σύλλογο και βέβαια εγώ σαν Δημοτικός Σύμβουλος εκπροσωπώ και την παράταξη και θέλουμε να προσπαθήσουμε να δικαιωθούμε, γιατί νομίζω ότι η δουλειά μας δεν έχει δικαιωθεί και πρέπει η Νέα Σμύρνη να δει καλύτερες μέρες. Καλή συνέχεια λοιπόν, χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε και χρόνια πολλά για όλους σας. Η Μαρίνα Ιακωβάκη, πρώην αντιδήμαρχος, νυν δημοτικός σύμβουλος και μέλος στην Ποιότητα Ζωής, έτσι, στο Σύλλογο, είναι μαζί μας. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Νομίζω ότι μετά από 40 χρόνια παρουσίας στα αυτοδιοικητικά, δικαιούμαι να πω ότι είμαι χαλκέντερη, με την έννοια ότι δεν μας λείπει το κέφι, το πάθος, η αγάπη για την τοπική αυτοδιοίκηση και βασικά για την πόλη μας. Πιστεύω ότι οι επόμενες εκλογές θα είναι πλέον εκλογές που θα βγάλουν δήμαρχο τον Γιώργο τον Κουτελάκη. Για από τη μεριά μου, με όσες δυνάμεις έχω και πιστεύω ότι θα έχω πολλές ακόμα,
θα τα δώσω όλα για να πετύχουμε αυτό το σκοπό και το στόχο. Και μια ευχή για την καινούργια χρονιά. Η καινούργια χρονιά να δώσει ειρήνη στον κόσμο και μετά υγεία και μετά μια δουλειά να έχει ο καθένας και ιδίως εσείς οι νέοι που τόσο πολύ θα επιβεβαιωθείτε από αυτό, όχι γιατί το έχετε μόνο ανάγκη, αλλά γιατί κανείς αυτοεπιβεβαιώνεται με το να είναι χρήσιμος μέσα από τη δουλειά του. Σας το εύχομαι ολόψυχα, γιατί το μέλλον χωρίς νέους δεν υπάρχει. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Στον Γιώργο, ο Γιώργος είναι ο τυχερός της πίτας, ας πούμε, των ετησίμων. Γιώργο, να είσαι καλά, χρόνια πολλά. Από την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέας Μύρνης Ποιότητας Ζωής, για το nstv.gr, Αριέλα Χρυσού.